Μπορεί η Δημοκρατική Αριστερά να μην έχει λάβει κάποια απάντηση από προηγούμενη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σχετικά με το θέμα της ΕΚΑΠ, ωστόσο βουλευτές του κόμματος επαναφέρουν τα ζητήματα που αφορούν τόσο το μέλλον του εργοστασίου όσο και των εργαζομένων. Επαναφέρουμε λοιπόν σημαντικά κατά τη γνώμη μας ζητήματα που αφορούν και το μέλλον της ΕΚΑΠ αλλά και των εργαζομένων. Μία σύντομη αναδρομή από τον περασμένο Ιούλιο, όταν ολοκληρώθηκε δηλαδή η διαγωνιστική διαδικασία, ανακοινώθηκε ότι η ρωσική εταιρεία Donskoy Tabak κατέχει το 84,5% των μετοχών της ΕΚΑΠ, αφού απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της Αγροτικής Τράπεζας και το 34% περίπου των μετοχών που κατέχε η ΣΕΚΕ. Με τη λήξη του διαγωνισμού ανακοινώθηκε επίσημα από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ότι με βάση τους όρους της συμφωνίας διασφαλίζεται η εξυγίανση και η ανάπτυξη της ΕΚΑΠ και ότι διατηρούνται στο σύνολό τους οι θέσεις εργασίας. Ενώ ο δεύτερος μεγαλομέτοχος, δηλαδή η ΣΕΚΕ, δήλωνε επίσης από την πλευρά της με σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ότι στους όρους της συμφωνίας συμπεριέλαβε και την διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Από τότε, από τον Ιούλιο δηλαδή μέχρι σήμερα, δεν έχει παρουσιαστεί, εξ όσων γνωρίζουμε, κανένα επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. Και παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της, η σημερινή διοίκηση, μέχρι στιγμής επίσης από όσο μας έχουν πληροφορήσει οι εργαζόμενοι, έχει απολύσει 5 εργαζόμενους, μάλιστα εκ των οποίων οι 3 είναι τρίτεκνοι, ενώ έθεσε σε διαθεσιμότητα άλλους 11 και τους μετακίνησε σε μια θυγατρική της ΕΚΑΠ, για την οποία οι φήμες λένε ότι πρόκειται να κλείσει και παράλληλα προχώρησε και σε μείωση μισθών των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι αγωνιζόμενοι για την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας της ΕΚΑΠ αλλά και την αξιοποίηση του 100% του υφιστάμενου προσωπικού από τον νέο εργοδότη αρνούνται κατηγορηματικά να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας και ζητούν να καταρτιστεί μια νέα επιχειρησιακή σύμβαση, καταλήγουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς.